Παρόν στη μάχη που δίνουν οι καρκινοπαθείς και οι οικογένειές τους, δηλώνει ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ενάντια στον καρκίνο, ο αναπληρωτής εκτελεστικός γενικός διευθυντής του οργανισμού έστειλε το μήνυμα ότι με την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε παρόντες. Προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες στα ογκολογικά τμήματα των νοσηλευτηρίων μας. Σύμφωνα με τον άνθρωπο που οραματίστηκε και ίδρυσε την παιδοογκολογική κλινική του Μακάρι Νοσοκομείου, κάθε χρόνο στην Κύπρο διαγνώσκονται 42 νέα περιστατικά παιδικού καρκίνου. Ο πρώην διευθυντής της παιδοογκολογικής κλινικής, ο οποίος τιμήθηκε σήμερα για την προσφορά του στα παιδιά που πολεμούν ενάντια στον καρκίνο, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα δύο μελετών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και αφορούν στον παιδικό καρκίνο στην Κύπρο. Η Κύπρος, όσον αφορά τον καρκίνο του παιδιού και του εφήβου, έχει από τα ψηλότερα 3 παγκοσμίως ποσοστά, χωρίς όμως να παρουσιάζει έξαρση διαχρονικά τα τελευταία 25 χρόνια. Επιπλέον, η κατανομή των συχνότερων καρκίνων στο παιδί παρουσιάζει διαφορετικότητα από άλλες χώρες. Σύμφωνα με τη διευθύντρια της παιδοογκολογικής κλινικής του Μακάρι Νοσοκομείου, οι συχνότερες μορφές κακοηθειών στα παιδιά είναι οι λευχαιμίες, οι εγκεφαλικοί όγκοι και τα λεμφώματα, ενώ το ποσοστό ίασης για όλους τους τύπους καρκίνου ανέρχεται στο 80%. Ευχή όλων μας είναι κανένα παιδί να μην χάνει τη μάχη με τον καρκίνο. Κανένα παιδί και καμία οικογένεια να μην μάχεται μόνη της. Είμαστε εδώ για να πορευτούμε μαζί σας στις δύσκολες στιγμές της καταιγίδας, ελπίζοντας ότι μετά την καταιγίδα θα δούμε μαζί να ξεπροβάλλει το ουράνιο τόξο. Παρουσιάζοντας στοιχεία για τα περιστατικά καρκίνου στην Κύπρο, ο βοηθός διευθυντής του Ογκολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, Δ. Γεώργιος Ιωαννίδης, είπε ότι ένας στους 4 Κύπριους θα προσβληθεί από καρκίνο στη διάρκεια της ζωής του, ενώ ένας στους 9 πεθαίνει από καρκίνο μέχρι την ηλικία των 75 ετών. Το έργο που διεξάγεται στα ογκολογικά τμήματα παρουσίασαν επίσης η Διευθύντρια του Ογκολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, Δ. Ρένα Ιωάννου, και ο Διευθυντής του Ογκολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, Δ. Σίμων Μαλάς.